Καλό μεσημέρι σε όλους. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο. Από τώρα μέχρι και τις 2 και σήμερα Πέμπτη. Εδώ είμαστε μία μέρα μετά το ποδοσφαιρικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αιγινιακό, δύο ημέρες πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Ξάνθη. Έχουμε αφήσει στην άκρη όλα τα άλλα τμήματα, δεν ξέρω γιατί, απολογούμαστε για αυτό. Ασχολούμαστε μόνο με ποδόσφαιρο. Δεν ήταν έτσι το ΠΑΟΚ 24. Δεν ήταν έτσι, πρέπει να αλλάξει. Ασχολούμαστε με όλους. Με handball, με βόλεϊ, με σκάκι, με πόλο. Δεν γίνεται το 100% της εκπομπής να αναλώνεται στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Και ο Σάββατος Κόλκας στο 100% της εκπομπής να βλέπει το κινητό του. Δεν γίνεται. Γράφει ο μεγαλοπροπονητής. Εγώ τον ρώτησα. Τι το ρώτησες? Και γράφει αυτός. Για κάτι που με ενδιαφέρει. Α. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Μεγάλο διπλό χθες για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, το πιστεύω. Που τα λέτε για τα διπλά. Πήρατε την απάντηση από την αρμάδα του Λουτσέσκου. Που σε αχτικό περιβάλλον. Ναι. Ο οποίος έβαλε και τον Ζαμπράνο και τον Ελκαντουρί και τον Μπρίγιοβιτς. Και... πότε έβαλε και τον Κούδα μέσα να πάρει χρόνο. Και τι άδικο, είχε υποβάλει τον Ελκαντουρί και ξεμπλόκαρε. Α! Αλητεία. Τι αλητεία. Πόσα γκολ είχαμε πει, 5 ή 6. 6,5. Over 5,5. Άσε την τρέλα σου τώρα. Είπα 6 γκολ θα βάλει. Over 5,5. Αυτό το χθεσινό δεν πιάνεται. Γιατί δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται. Ντροπή σου. Πολύ καλό πλασέ, φίλε. Ήταν ύποπτο. Τον βίδωσε τον εαυτό. Ήταν ύποπτο. Τον βίδωσε. Ότι έπαιξε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να βάζει αλλαγή τον Ελκαντούρη. Δεν γίνεται. Γιατί? Δεν έχει καμία λογική. Ψυχολογία, ρε φίλε. Καμία λογική δεν έχει. Του έδωσε ψυχολογία. Η ΑΕΚ τι έκανε με τον Απόλλωνα Λάρισσας? Δεν παίζαν όλοι. Ο Αραούχο που έβαλε γκολ. Και ξεμπλόκαρε. Έχει να βάζει μετά. Κοίτα, είδε. Είναι τακτικές χειμένες και τις έκανε. Φίλε, πολύ έξυπνο. Μια χαρά το έκανε. Πρίγιοβιτς έτρεχε να πάρει την μπάλα. Συνεννόηση Κόλκα Λουτσέσκου. Παικτών Αιγινιακού για να ανέβει η ψυχολογία του Ελκαντουρί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και στο live του ΠΑΟΚ 24 μαθαίνω, σε γλεντάνε όλοι για τον Ελκαντουρί, τον super scorer. Τι με γλεντάνε, τώρα θα δεις την Ξάνθη που θα ματώσει. Μία τελική εύστοχη στις 3.000. Και ο Κριστιανό Ρονάλντο τόσο είχε. Και ο Κριστιανό Ρονάλντο έχει μια πορεία. Ούτε το πέναλτι δεν έβαλε. Έχει, το βάλε ευτυχώς. Έχει μια πορεία πίσω του με εκατομμύρια γκολ. Δεν έχει σημασία. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή. Ναι, σε ό,τι κάνει. Αυτό εσύ βλέπει ότι έχει θέμα ψυχολογία και δεν βάζει γκολ. Και δεν είναι τα τελειώματά του χειρότερα δεν είναι από όλα του. Πώς τον έβαλε, είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Τον έβαλε να ανάψει κέρι. Τον Τόρκυλε. Δεν είναι χειρότερα από τον Τόρκυλε τα τελειώματά του. Είναι η μεγαλύτερη δημοσιογραφική αλητία που έχω κάνει στη ζωή μου. Και δεν την πήρε χαμπάρι κανεί. Λοιπόν, τους έδωσε ψυχολογία, λέει ο Λουτσέσκου, κάποιος από τους παίχτες του. Ο Ζαμπράνο σήμερα του έφυγε το αυτοκίνητο, πήγε σε ένα χαντάκι. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά. Αναφερθήκαμε από νωρίς το πρωί. Εκεί θέλει προσοχή ο δρόμος. Και γενικά ναι, όταν έχει βρέχει. Έχει φορτηγό, τον έκλεισε, μου είπαν. Δεν έτρεχε. Πόσο να τρέξει εκεί, 200-220. Τι λες, ρε. Ευτυχώς. Του έφυγε το αυτοκίνητο. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα που είχε φύγει το αυτοκίνητο του Χούρογλου. Το Χούρογλου, ναι. Που γλίτωσε επειδή δεν φορούσε ζώνη. Ποπ. Και μετά μας περιέγραφε ότι, χωρίς να λέμε μάρκες κτλ, ότι κατάλαβε πως έπρεπε να πάρει ένα άλλου είδους αυτοκίνητο για να είναι πιο ασφαλής κτλ. Μάλλον θα τρέχει λίγο παραπάνω. Και άλλαξε, του είχε φύγει. Και άλλαξε αυτοκίνητο, ναι. Και άλλαξε αυτοκίνητο. Καλά, έτσι και εσύ άλλαξε αυτοκίνητο, πώς έγινε το αυτοκίνητο. Ναι, πήρε ένα μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, καλά είναι ο Ζαμπράνο. Ευτυχώς δεν έχει το παραμικρό. Με το πριν πρωινό, την προπόνηση δεν έγινε. Ναι, με το πρωινό ατύχημα. Το οποίο αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο προπονήσεις. Τώρα και αύριο. Για να ετοιμαστεί εν ώψη Ξάνθης. Όπου τον βάζει ο Ζαμπράνο. Όχι με αφορμή το ατύχημα. Με αφορμή. Κοίτα, επειδή ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος και νομίζω ότι λέμε πράγματα τα οποία δεν συνδέονται με την εικόνα.
Δηλαδή, όποιος είδε το παιχνίδι χθες, καταλαβαίνει ότι ο Ζαμπράνο δεν είναι καλά. Εσύ κατάλαβες κάτι άλλο? Όχι. Αφού τον έχει ρίξει την ψυχολογία που τον άφησε εκτός. Καλό. Λέει ο Αντίλογος. Δηλαδή, η ψυχολογία του Μαρέζα ποια πρέπει να είναι? Να αυτοκτονήσει, να κόψει τις φλέβες του την ώρα που κάνει μπάνιο και να τον βρουν εκεί? Επειδή δεν παίζει, ε. Ναι. Και όταν δηλαδή, μπαίνει, ο Μαρέζα θες σου έδειξε σε έναν έτοιμο. Έχει κάνει μισό λάθος. Κοίταξε, δεν πιέστηκε. Αυτοί που έκαναν χθες θετικά πράγματα μειώνονται, γιατί το παιχνίδι ήταν πολύ έτσι εύκολο. Αυτοί που ήταν αρνητικοί μεγενθύνονται, γιατί ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι δεν κατάφεραν να δείξουν κάτι. Και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και ο Ζαμπράνο μεταξύ αυτών. Αυτό ισχύει. Τα θετικά χθες δεν ξεπερνιούνται, τα αρνητικά ίσως να μεγενθύνονται. Ωραία. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι εμένα ο Ζαμπράνο μου δείξε βαρύς. Και ασήκωτος. Εσύ αν είδες κάτι άλλο να μου το πεις, δε φίλε. Βλέπει και προπονητής κάθε μέρα στην προπόνηση. Τι γίνεται. Για μένα ο Λουτσέσκο αδικεί το Μαρεζά, όχι το Ζαμπράνο. Στα ίσα. Θεωρώ ότι η εικόνα του Μαρεζά ως φορές τον έχουμε δει φέτος είναι πολύ καλύτερη από τον Κρέσπο. Όπου τον είδαμε. Είναι πολύ καλύτερη του Κρέσπο. Πατάει καλύτερα ο παίκτης σε ό,τι παιχνίδι και τον δεις. Είτε στο Καραϊσκάκι, είτε με τον Εγινιακό στο Καφτατζόγλιο, το πώς πατάει μετράει. Με τις τάπες. Εντάξει, τώρα τον Μπαζούκο, είσαι μπασκετικός τώρα και δεν μπορεί να τα καταλάβεις αυτά που λέω, τα ψαγμένα, τα ποδοσφαιρικά. Μη πουλάς τρέλα, το λαό του ΠΑΟΚ. Ο Μαουρίσιο πώς πατούσε? Ο Μαουρίσιο έβαλε τις κόντρες, μπήκε στις φάσεις, δεν φοβάται το τέτοιο, δεν φοβάται το πόδι, αλλά δεν έχει και ρυθμό. Δεν ήταν ο Μαουρίτσιο που μας άφησε με τον Αστέρα Τρίπολης. Και δεν στέκομαι εγώ στα κόλ. Ένας φίλος μου είπε χθες ότι ο Μαουρίτσιο. 2.5 ώρα λέει, έχει όλη τη χρονιά. Δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ κάτι άλλο από αυτόν. Όχι λόγω αξίας, λόγω συμπτώσεων και απουσιών κτλ. Απουσιών, συγχρονισμού με την ομάδα του. Είναι άτυχος ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει πάρει από αυτόν τον παίχτη που είναι πάρα πολύ καλός. 2.5 ώρα. Εγώ θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερο εξάρι, μπορούσε να πάρει του Οχταριού τα καλά από τον Ελκαντουρί. Κατάλαβες. Αν είχαμε ένα εξάρι το οποίο. Μόνο κόβει... στόπερ δεν τον έχει βάλει αυτόν. Ποιο να είναι? Εσύ και ο Λουτσέσκο. Ελκαντουρί βλέπετε παντού. Όχι, όχι. Κοίτα, για μένα το ιδανικό ήταν δεν παίζει ο Μαουρίτσιο. Που αποκλείεται να ήθελε να χτίσει να στείλει την μπάλα εκεί πέρα. Αποκλείεται. Ξεκάθαρα σημαδεύει. Έχω δει το κεφάλι του πώς πάει η μπάλα. Αλλά άσχετο αυτό. Ναι, ξεκάθαρα σημαδεύει. Άσε τώρα τον Μπατζούχλου και μιλά στο μαροκινό στάλ, τον πουλέρμου. Εμένα μου αρέσουν τα μούτρα του αυτά τα καθόλου. Τι άμπαλο που είσαι, φίλε. Εγώ είμαι άμπαλο. Άμα είναι που λε, ο Ελκαντουρί δηλαδή, εντάξει. Που λένε μεγάλο. Πες μου εσύ γιατί δεν παίζει ο Πέλκα εκεί. Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Στο 10. Τον έβαλα τον Ελκαντουρί, τι κράζεστε. Εγώ ξέρω τι καταθάβαζα. Να στην πω. Όταν δεν έχω τον Αμαουρίτσιο. Ωραία. Καλύτερη δεκάδα πες, όχι. Καλύτερη δεκάδα, ωραία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι όπως είναι η παίκτη. Ξεκίνω να σε ακούσω. Ωραία. Ναι, ναι. Τερματοφύλακα. Άμα θες ξεκινά από μπροστά, μα σε βολεύει. Το άλλο που ακούγεται. Ναι. Υπάρχει λέξη φωνητό στο ΡΕΙ γιατί γυρνάει ο Γλύκος. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο Γλύκος θα γυρίζει κατά δίμηνο. Το παιδί να γυρνούσε, αλλά δυστυχώς. Δεν γυρνάει. Καλά είναι αυτά τα σενάρια επιστημονική φαντασία. Αλλά αν δεν παίξει ο ΡΕΙ, θα παίξει ο Πασχαλάκης. Εντάξει. Ο οποίος δύο φορές που μπήκε, μια χαρά ήταν. Χθες, ρε φίλε, ο Γκούμας είπε, ο προπονητής Εθνικής Νέων, φοβερίδελος, γιατί αυτό δεν το λέει, μπορεί να ξεφθυλιστείς. Ναι. Είπε ότι ο Σιαμπάνης θα γίνει στην Ελλάδα ο νέος Ντοναρούμα. Δηλαδή, ξέφυγε. Καλά, ναι. Παίρνει την ευθύνη βέβαια, γιατί έχει μια θέση πολύ υπεύθυνη. Και πλάκα είναι ότι μάλλον δίκιο έχει. Πολύ καλό θέμα το φίλο του Σιαμπάνη, αν και να τον πιστέψει πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πάλι δεν παίζει χθες σε αγώνα κυπέλλου. Ναι, όμως, αν υπάρχει ενδεχόμενο να παίξει την Ξάνθη ο Πασχαλάκης. Δεκτό, ρε αγόρι μου. Πρέπει να παίξει ο Πασχαλάκης. Ναι, απλά εγώ έχω το μεγαλύτερο ταλέντο στη θέση και δεν του έχω δώσει ένα λεπτό ακόμα. Ούτε στη β' ομάδα. Ναι, τραγικό. Να μας απαντήσουν, όχι τον Γκαρσία, δεν είναι θέμα του, γιατί δεν παίζει ο Σιαμπάνη στη β' ομάδα. Για ποιο λόγο. Ναι, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ενδεκάδα. Μάλιστα. Αφήνω τον θεματοφύλακα στην άκρη γιατί θα μας χρεώσουν ότι ετοιμάζουμε το έδαφος για τον Γλύκο. Και λέω. Ποιο Γλύκο, ρε, δεν υπάρχει Γλύκος. Το ξέρω, δεν υπάρχει. Για το Σάββατο πες. Σάββατο, δεκάδα. Την καλύτερη δυνατή που σκέφτεσαι. Πώς το λένε, το Μαουρίτσιο υγιή. Με το Μαουρίτσιο υγιή. Ναι. Εντάξει. Πασχαλάκης. Μάλιστα. Σίγουρα.
σίγουρα δεν υπάρχει στη θέση. Αλλά τα στατιστικά των αντιπάλων είναι εντυπωσιακά. Και εγώ τον Ματοφλέκα τον χρειάζομαι για τρεις φάσεις στο παιχνίδι. Και τελευταία δεν τον έχω. Ναι. Άρα, χωρίς να λέω ότι ο Ρέι είναι κακός τερματοφύλακας, μπορεί να είναι απλά ντεφορμέ το παιδί. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού που έχει μια ομάδα, ναι, θα σκεφτόμουν να βάλω. Αλλάζει έτσι εύκολα τερματοφύλακα, rotation. Δεν αλλάζω εύκολα. Αλλαγή. Εντάξει, αλλάζω. Αλλάζει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Μάτος, Μαλεζάς, Βαρέλα, Λέοβατς. Χωρίς να έχω εμπιστοσύνη το Λέοβατς, ο οποίος μου δείχνει ότι δεν μπορεί. Αλλά αναγκαστικά. Μπορείς να βάλεις άλλο αριστερό μπακ. Δεν τη γεννήθη, είναι ο οποίος τακτικά δεν είναι καλός. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι δεν έχεις το Λέοβατς για διάφορους λόγους, βάζεις τον Δελιγιαννίδη. Να το σκεφτώ λίγο. Έχεις 2 δευτερόλεπτα. Είμαι χωρίς αριστερό μπακ. Μάλιστα. Θα πάω με Λέοβατς, φίλε. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν θέλει να παίξει. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Κρέσπο, λέει ο φίλος εδώ. Αριστερό μπακ. Ναι. Ειδικός ηθικών επιλογή. Ναι, εδώ που είναι το πράγμα, νομίζω ότι... Δεν έχω την πολυτέλεια να μην βγάλω ένα μπακ. Να μην βγάλεις. Να μην βγάλω στην επίθεση ένα μπακ. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Δηλαδή... Με στη Ξάνθη. Ναι. Πολύ κλωτσιά στη Ξάνθη, δεν είναι... Και τι θα βάλω τον Κρέσπο για την κλωτσιά. Άλλο παιχνίδι είναι. Έχουμε θέμα στα αριστερό της άμυνας. Πολύ. Πολύ μεγάλο. Πάμε παρακάτω. Αδιέξοδο. Αδιέξοδο. Κάνιας Μαουρίτσιου. Όχι Τσίμιδο του Μαουρίτσιου. Στην Ξάνθη. Mm. Εξ αρχής. Mm. Του Μαουρίτσιο. Ναι. Να του βάσει αλλαγή καλύτερα. Ωραία. Κάνιας εν Κατουρί. Άλλα ρε τώρα. Τι να σου πω, δεν θέλω να παίξω με Τσίμιδο, κύριε. Γιατί? Δεν θέλω. Κάνιας με Τσίμιδο, τι να σα παίξω με έναν. Δεν υπάρχει ο Τσίμιδο, δύο παιχνίδια. Δεν ταιριάζουν. Έβγαλε τον Κάνιας. Μα θέλω εξάρι. Ναι. Έστω και αυτό το ντεμί. Ναι. Ωραία. Κάνιας, Ελκατουρί, Πέλκα στο 10, δεξιά Τζάρμα, αριστερά Βιερίνια και στην κορυφή Πρίγιοβιτς. Ωραίο αυτό. Τι. Ωραίο, ωραίο. Θα σου πω όμως πιο αδύναμος είσαι στο κέντρο όμως. Δεν είναι. Γιατί, τόσο Ελκατουρί. Γιατί είμαι αδύναμος. Δεν είναι πολύ δύναμη εκεί. Πολύ κλωτσιά. Έχει θέμα. Και θα μου δώσει ο Τσίμιδο τη δύναμη. Σιγάρε τον Κουταλιανό. Καλύτερος είναι. Όχι. Έχει βελτιωθεί. Όσο... Στο τζαρτζάρι μας το κλέψιμο έχει ανέβει. Όχι. Όσο του δίνω αύρα οχταριού, δεν μπορεί. Δηλαδή βάζοντας τον Κάνιας μέσα. Έτσι πιστεύω. Τα ανακάτεψες τα πράγματα. Δεν ανακάτεψε καθόλου. Φίλε, μια θέση άλλαξε. Τέρμα άλλαξε. Στόπερ άλλαξε. Αριστερό μπακ θα αλλάξει. Στόπερ δεν άλλαξα. Έχουν παίξει μαζί μα. Ρεζά Βαρέλα 100 φορές. Χαφ άλλαξε. Δεν ξέρω. Δεν σε απολύω. Παρετήσου μόνο σου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Ξάνθη ΠΑΟΚ σε πολύ λίγο από τώρα. 877 γράφει ότι ο Μαρεζάς χθες έβγαλε τέτα-τέτ αντίπαλο στο 30. Το θυμάσαι αυτό. Δεν το θυμάμαι, όχι. Θυμάμαι λάθος του Δελιγιαννίδη στο δεύτερο ημίχρονο. Τέτα-τέτ. Δεν, να έδωσε πάσα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ναι, να ακούσουμε τι ώρα είναι πρώτα. Πάμε σε κάποια μηνύματα, να δούμε αν θα ξεκινήσουμε μια συνέντευξη, αν θα πάμε στο διάλειμμα. Το 90% των γκολ που δεχόμαστε είναι είτε καραμπόλες, είτε τέτα-τέτ. Τέτα-τέτ. Στη Λάρισα. Στη Λάρισα τέτα-τέτ, γιώμα. Τέτα-τέτ είναι. Το πέναλτι με την Κέρκυρα, ναι, υπήρχε μια αδυναμία. Ποιο άλλο. Γκολ που τρώμε όλα είναι ή από το 6 ή από το 3. Τι με Ολυμπιακό και Άκνη καραμπόλες, πράγματι. Ναι, εκεί δεν έχει κάνει διαγώνια και έλειψε ο Λέοβατς και δεν έχει κλείσει καλό. Με τον Ατρόμητο στη Μένη. Άλλο. Είναι από το 6 με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο τι, είναι από τα δεξιά σου φύγανε. Εντάξει, τώρα. Τέτα-τέτ δεν έχει τέτα-τέτ πολλά. Εντάξει. Την αδυναμία του Πασχαλάκη με τα πόδια είναι, δεν βλέπω να μπαίνει στην εξίσωση. Μπαίνει. Αλήθεια είναι. Μακάρι στο κομμάτι αυτό. Να δικαιωθούν όσοι φωνάζουν για αλλαγές στο τέρμα και στο φορ και ο Θεός βοηθός. Στο φορ έχει να διαλέξει. Ο Πρίγιοβιτς χθες έδειξε μεγάλη διάθεση.
έδειξε ένα φανατισμό. Λίγο παρεξηγήσιμο από κάποιον αντίπαλο, αλλά. Εμείς που το είχαμε παίξει ο 5,5, μια χαρά που μάζευε την μπάλα. Ναι. Έχει ένα. Βγάζει μια καλή νοοτροπία, νομίζω. Δεν είναι fake, δεν είναι στημένο, δεν πιστεύω. Δεν... Νομίζω ότι θέλει να δείξει. Αλλά αυτή η προσπάθεια του να παίξει εκτός περιοχής πιο συνδυαστικά με τους άλλους είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρουμε. Λοιπόν, πέρυσι κράζαμε το οχτάρι Τσίμιροτ επειδή δεν είχε assist. Φέτος το δεκάρι Καντουρί έχει, ηρωνεύεται, γράφει να μοιράζει. Ο Τσίμιροτ έχει πιο πολλές assist και goal από αυτόν. Εγώ γι' αυτό λέω ότι ο Καντουρί θέλει πιο πολλά μέτρα, είναι πιο πολύ 8. Από αυτά που έχω δει, ο Καντουρί είναι πιο 8. Δηλαδή για μένα θα μπορούσαμε να πάμε, αν είχαμε ένα εξάρι που βαράει μαύρο, που πήγαινε να πάρει γάλα από το σπίτι του 40 χιλιόμετρα με τα πόδια, και με Ελκαντουρί, Μαουρίτσιο στα οχτάρια, Βιερίνια, Πέλκα και Πρίγιοβιτς μπροστά, θα ήμασταν πολύ καλά. Αλλά να είχαμε ένα εξάρι τέτοιο. Ναι, όντως γράφει φίλος, μάλλον ηρωνικά, μετά από 10 χρόνια ο Μαλεζάς έβγαλε τέτατε τον Πέλκα. Ενώ για μια ωραία κάθετη που πέρασε και δεν έκανε κοντρόλο Πέλκας, αν θυμάμαι καλά. Ο Λιμιός δεν είναι. Ο Λιμιός, ναι. Ο πολύ καλός Λιμιός πάλι. Πολύ καλός. Είχε και ένα διαστήματα μεγάλα. Έτσι πολύ καλός. Φίλε, δεν είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Αντί για στοίχημα για τα γκολ του Ελ Καντουρί, προτείνω να οργανώσουμε ένα στοίχημα για το πότε θα σκοράρουμε από στημένη φάση. Όχι σε μέρες, σε μήνες. Τον Πανιόν δεν θα σκοράρει. Πώς ήταν, ρε φίλε, από μη στημένη. Κουνιόταν, έκανε σεισμό εκείνη την ώρα. Πάντως, εγώ κατάλαβα τι σημαίνει το ένα χέρι που σηκώνει ο εκτελεστής και τι σημαίνει τα δύο χέρια. Είναι εύκολο να καταλάβεις. Πρώτο, δεύτερο. Αρκεί να γίνει και μια καλή εκτέλεση στο πρώτο επιτέλους. Έγινε μια χθες με το Σάχοφ εκεί στην κεφαλιά. Έγινε μια καλή. Στο πρώτο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη προσπάθεια για συνέντευξη για τον αγώνα με την Ξάνθη δύσκολα θα ευοδοθεί. Ίσως πάμε στη δεύτερη για να μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι με το που επιστρέψουμε. Επιστρέφουμε στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Σε πρώτο πλάνο και σήμερα η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι κυπέλου, τη συμμετοχή κάποιων ποδοσφαιριστών που είτε ανήκουν στον κορμό των βασικών είτε έπαιξαν μετά από καιρό, με το μυαλό στο επόμενο παιχνίδι του Σαββάτου στην Ξάνθη. Πραγματικά πολύ ωριακό παιχνίδι. Οριακό γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει εκτός. Οριακό γιατί είναι βαθμολογικά πάντα έτσι κρίσιμη κατάσταση. Οριακό γιατί δείχνει να είναι ένα τελευταίο, ας πω, πολύ δύσκολο μάτς εκτός έδρας. Γράψαμε και χθες στο σχόλιο της ημέρας ότι ακολουθεί ένα σερί αγώνων όπου ο ΠΑΟΚ και εντός και εκτός έχει πολλές προοπτικές νίκης, γιατί ναι μεν εκτός έδρας έχει πρόβλημα βεβαίως, δεν έχει κερδίσει κανέναν, αλλά τα τελευταία 4 παιχνίδια ήταν με καλές ομάδες, με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, με Πανίνο και Ξάνθη. Τώρα τα επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, για πες λίγο το πρόγραμμα, βάλτε κάτω. Το Ξάνθη ΠΑΟΚ πάρα πολύ κρίσιμο, πάρα πολύ οριακό. Βέβαια δεν μπορώ να πιστέψω ότι ό,τι και να γίνει τελειώνει το πρωτάθλημα για τον οποιοδήποτε, και 13η αγωνιστική, εντάξει. Παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή που θα το κατακτήσει κάποιος με 25-30 νίκες. Το καταλαβαίνουμε, άλλος δεν μπορεί να κερδίσει τον Κισαμικό. Εντάξει. Λοιπόν, μετά το Ξάνθη ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι λόγω Τούμπας. Εκτροφής κόσμου, βέβαια. Και ενός Παναθηναϊκού που πραγματικά εκτός είναι πολύ αδύναμος. Και με πολλά προβλήματα. Νομίζω. Γιατί λένε πάρα πολύ καλά πράγματα για τον Ουζουνίδη. Ας μετρήσουν λίγο τις θλάσεις που έχει ο Παναθηναϊκός. Όπα. Το καταγγέλεις. Το καταγγέλω. Παρακολουθώ. Ξέρεις, ο Ουζουνίδης λόγω της κατάστασης έχει το απόλυτο άλοθη. Ναι, έχει. Έχει. Δες λίγο τις θλάσεις. Δεν το έχω παρατηρήσει. Δες το. Λοιπόν, πάω Παναθηναϊκός. Με ένα παιχνίδι εβδομάδα. Νομίζω ότι. Πες πω, να μην πω ότι νομίζω, αλλά. Δεν το φοβάμαι το παιχνίδι. Ναι, ναι. Προχώρα. Πλατανιάς ΠΑΟΚ.
Κουτσά στραβά. Ναι, είναι η πιο αδύναμη ομάδα στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Και δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ του Σεπτεμβρίου. Εγώ δεν συμφωνώ και δεν δέχομαι με τίποτα ότι ο ΠΑΟΚ του Σεπτεμβρίου είναι ο ίδιος με τον ΠΑΟΚ του Νοεμβρίου. Τα γράψαμε και χθες στο Γκαζέτα. Το ότι δεν κερδίζεις δεν σημαίνει ότι δεν παίζεις καλά. Να μην τρελαινόμαστε κιόλας. Καλά έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Δεν κέρδισε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και το λέω γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε και στη Λάρισα ή στον Απόλλωνα που ήταν τότε αδύναμη πράγματι. Αλλά δεν είναι ο ΠΑΟΚ αυτός ο τωρινός όπως ήταν τότε. Έχει βελτίωση. Να μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στο ξεκίνημα του δευτέρου γύρου. Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολη ομάδα, αλλά. Στα μέτρα σου, ναι, πάμε παρακάτω. ΠΑΟΚ Απόλλων. Ναι. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Απλά είναι και κάποιες έδρες που. Που το έχεις, ναι. Ναι. Πας για ένα ΠΑΟΚ. Δύσκολο παιχνίδι. Ναι. ΠΑΟΚ ΑΕΛ. Λαμία ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και στη συνέχεια, εντάξει, μετά πάνε τελική ευθεία το πρωτάθλημα. Αλλά πραγματικά είναι όλα τα παιχνίδια στα οποία είναι ξεκάθαρο φαβορί, πολύ ισχυρό φαβορί. Και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός φυσικά. Το οποίο δεν θα γίνει σε 2-3 μήνες. Αλλά να λέμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Θα πει ο καθένας ότι μην τα βλέπεις αυτά, δες τον ΠΑΟΚ, πώς αγωνίζεται, τώρα όχι, τι κάνει. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Δεν παίζουμε μόνοι μας το πρωτάθλημα. Και παίζει και ένα πρόγραμμα. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εγώ λέω ότι μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ, το τελευταίο διάστημα μάλλον, το τελευταίο διάστημα, δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός. Με τίποτα. Ούτε με τη Λαμία, ούτε με την Τρίπολη, ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με τον Πανιόνιο, ούτε με τον Ατρόμητο, με την ΑΕΚ. Εντάξει, ναι. Μπορεί και να ήταν να τον πεις και κακό. Ήταν όσο κακό ήταν και η ΑΕΚ. Ναι. Αλλά όχι ότι είναι κακή ομάδα, ντεφορμέ, είναι ομάδα που βασίζεται στην τύχη, έχει ατομικές ενέργειες κτλ. Δεν γίνεται μια ομάδα με 16 γκολ, λίγα, και τα 11 με assist να λέμε ότι είναι ατομικές ενέργειες. Δεν γίνεται. Είναι λίγο πασχετική η ανάλυση, αλλά ισχύει. Όταν στα 16 γκολ τα 11 είναι με assist, πάει να πει ότι κάποιος μεσολάβησε για να βάλει τον γκολ ο σκόρερ. Τι να πεις, ότι τον γκολ που μπήκε με τη Λαμία μετά από 16 πάσεις είναι ατομική ενέργεια, ή τον γκολ με την Τρίπολη. Δεν ισχύει αυτό, να μην μπερδευόμαστε. Το ότι δεν κερδίζει είναι πρόβλημα, είναι το σοβαρό πρόβλημα, εκτός έδρας. Αλλά δεν στέκει με καμία κυβέρνηση το ότι στη Νέα Σμύρνη δεν κέρδισε επειδή δεν έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε σωστά. Αυτό ισχύει μέχρι τώρα. Μπορεί από εδώ και πέρα να παρασυρθούν, να μην αντέξουν, να γονατίσουν, να τους πάρει από κάτω και να χάσουν και την όποια καλή απόδοση έχουν. Είναι και αυτό είναι ενδεχόμενο. Δεν αντέχουν όλη την πίεση. Ναι. Γι' αυτό είμαστε και κατά της στοχευμένης πίεσης. Η οποία δεν οδηγεί ποτέ σε καλό. Είναι αναπόφευκτο όμως. Είναι τζάμπο το συζητάμε. Δεν έχει. Αναπόφευκτο, ξαναπόφευκτο, το καταγράφουμε όμως. Εντάξει. Σε κάθε μεγάλη ομάδα που δεν κερδίζει υπάρχει τεράστια πίεση. Υπάρχει και ένα μέτρο. Δεν είναι. Δεν τους δίνω άλλο. Εντός ομάδας το έχω ακούσει από όλους. Το λένε όλοι, να ξέρετε. Όλοι. Ότι δεν γίνεται τα λοιπά, αλλά δεν έχουν δίκιο. Ή θα το αντιμετωπίσουν ή θα φύγουν. Αυτή είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι μερικοί θα φύγουν επειδή δεν το αντέχουν. Αυτό θα γίνει. Δεν θα αλλάξει η πίεση, θα αλλάξουν αυτοί. Τώρα, για τα χθεσινά, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τον αγώνα στο Καφτατζόγλιο. Εντάξει, ο Δημιούς πήγε καλά. Ο Πέλκας στο 10 είχε 2 assist. Όσο έπαιξε. Είναι πολύ μέσα στις φάσεις. Είναι πολύ μέσα στις φάσεις και αν από το δεκάρι του θέλει και πίεση, θέλει και κλεψίματα, θέλει και το repress, θέλει και συμμετοχή, θέλει και επειδή πρέπει να θέλει και ουσία, γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ αυτή ότι λείπει η ουσία, δεν ξέρω γιατί δεν παίζει ο Πέλκας εκεί. Δεν παίζει μήπως επειδή πρέπει να παίξει στα άκρα, αυτό ίσως είναι μια απάντηση. Και επειδή ο Βιερίνια πρέπει να πάει πίσω. Γιατί πρέπει να πάει ο Βερίνια πίσω. Και δεν έχω αριστερό μπακ. Ναι, αυτό. Αλλά στη ζυγαριά επάνω από εδώ και πέρα
Από το δεκάρι του νομίζω που να έχει απαιτήσεις, που να έχει ουσία. Εκεί είναι θέση που πραγματικά κρίνεται τα νούμερα πάρα πολύ, για μένα. Πιστεύω πίσω σε αυτήν την Ξάνθη. Θα τον έβαζες? Δεν ξέρω. Την ουσία την έχει. Όχι, δεν έχει καλά τελειώματα, δεν είναι καλό σκόρερ. Έχει όμως τελική πάσα. Τώρα, αν μπορεί να λειτουργήσει σε όλη την ομάδα, να πιέσει όπως θέλει ο προπονητής εκεί, να κλέψει μπάλα κτλ. Δεν ξέρω. Πάντως, αυτό με τον Ελ Καντουρί εκεί στη θέση αυτή, δεν νομίζω ότι, ότι πρέπει να έχει συνέχεια. Κυνηγά στον Καντουρί. Εντάξει, ακούγεσαι. Μηδέν ουσία. Δηλαδή τον Κουλούρι άλλο τον έβγαλε μόνο τον εποχθές. Μπράβο, εντάξει. Τον Μπρίγιοβιτς δηλαδή την παλιά που έβγαλε στο 90 στο ΆΚΑ. Γιατί αφού φταίνει άλλη, δεν φταίει ο Ελκατουρί. Πάρε βάλε είναι. Να μιλάμε για μία ενέργεια, δύο στους τρεις μήνες. Θα είχε τώρα δύο ασίστρε, φίλε, που θα σου δίνανε βαθμούς. Θα είχε. Τι. Και ο Πέλκας άμα έβαζε κάτι που έχασε θα είχε 5 γκολ, 6 ασίστ. Ναι, που έχει ήδη 3-3. Ο Πέλκας έχει μεγαλύτερη ουσία, άστο. Είδαμε και κάποια σχόλια. Κάποιοι φίλοι δεν τους άρεσε η ενέργεια του Πρίγιοβιτς. Την παρεξήγησαν, τη θεώρησαν ότι το κάνει για τον εαυτό του. Δεν είναι τέτοιος, δεν νομίζω. Και το κάνει και στα άλλα γκολ, όχι μόνο σε αυτά που έβαλε ο ίδιος. Ότι δηλαδή ήθελε να μεγαλώσει τα νούμερα του. Ήθελε να βάλει γκολ, είχε καιρό να βάλει γκολ. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό αυτό. Πιο πολύ για την ομάδα νομίζω το κάνει, όχι για τον ίδιο. Και για τον ίδιο λόγο. Γιατί είναι κακό? Ότι είναι λίγο προσβλητικό για τον αντίπαλο, δεν συνηθίζεται, δεν γίνεται. Εντάξει. Okay. Είδα τα σχόλια στο φίλων του ΠΑΟΚ στο site. Να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι τοποθετήσεων του Λουτσέσκου για το τι κέρδισε αυτό ακριβώς που είπε, για το ότι ήταν σκοπός του να δώσει πέρα από χρόνο σε κάποιους που επιστρέφουν όπως ο Μαρούσιο και ψυχολογία σε κάποιους άλλους μέσα από αυτό το εύκολο παιχνίδι. Ήταν δηλαδή μεθοδευμένο, ήταν στόχος του να γίνει κάτι τέτοιο. Για να ακούσουμε πώς το εξήγησε. Good training. Μία καλή προπόνηση. Some players that were out like Mauricio for injury that try to put minutes in his legs. Κάποιοι παίκτες από τον Μαουρίσιο που μετά από τραυματισμό καταφέραμε να δώσουμε κάποια λεπτά στα πόδια τους. For some of them, like Omar, like Prio, like Shaco, that they scored, it was a good confidence. Για παίκτες από τον Πρίγιοβιτς, τον Ελκαντουρί και τον Σάκοφ, οι οποίοι σκόραραν, είναι θέμα κάτι καλό για την αυτοπεποίθησή τους. For Limios, that scored and made a very good game, being young is important to gain this confidence during official games, even if he's without a big pressure of result this game. Για τον Λιμιό, ο οποίος σκόρερ και κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση, είναι πολύ θετικό το στοιχείο του να παίρνει τέτοια παιχνίδια μέσα στη διάρκεια της επίσημης σεζόν. Always during trainings, during exercise, there is a big challenge, a big competition, everyone wants to win. Then they will feel with a better spirit after such a kind of game. Πάντα κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, των προπονήσεων, υπάρχει ο συναγωνισμός, όλοι θέλουν να κερδίζουν και έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη αυτοποίθηση έχοντας μια πολύ καλή παρουσία σε ένα τέτοιο παιχνίδι. I am satisfied for Pascalakis, that was in the goal and was confident. I was satisfied to give opportunity to Puguras to play also him because he's part of our group and until now he was maybe the only one that didn't play. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την παρουσία του Πασχαλάκη κάτω από την εστία. Επίσης πολύ ικανοποιημένος από την ευκαιρία που μας δόθηκε να χρησιμοποιήσουμε και τον Πούγκουρα, ο οποίος είναι παίκτης του ρόστερ μας κανονικά και δεν είχε δοθεί η πιθανότητα μέχρι τώρα να αγωνιστεί. Then even if there is not something special, we had something to gain from today. Έτσι, ακόμα και αν δεν υπήρξε κάτι ιδιαίτερο, είχαμε πολλά πράγματα να κερδίσουμε από το σημερινό παιχνίδι. And also about Vraha. Vraha is one of the youngest talented of PAOK Academy. Let's say that it was an award for him to be part of the team today, to feel the atmosphere, to have the possibility to understand how is to
to play an official game. But you know very well that there are a lot of talents in the world, and is more important than this is how these talents manage their education, their mentality, because without these aspects, no talent could reach the highest level. Then from him, just now will start the most difficult part. Ο Βράκας είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες της Ακαδημίας μας. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν και σαν μια επιβράβευση το ότι ήταν μαζί μας, ήταν μέρος του συνόλου. Παρ' όλα αυτά δεν αρκεί μόνο το ταλέντο σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει σημασία η νοοτροπία, σημασία έχει η εκπαίδευση. Και τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η πιο δύσκολη δουλειά για αυτόν. Αυτή η άποψη και για τον Βρακά, τον νεαρό που χρησιμοποιήθηκε χθες, ακραίος ποδοσφαιριστής. Ένας από τους παίκτες της Β' ομάδας που αυτή τη στιγμή έχουν τεράστιο ταλέντο, πολύ μεγάλη προοπτική, και όπως είπε ο Ροποντής, τον επιβράβευσε για την πρόοδο και την προσπάθειά του. Λοιπόν, κάποια ακόμα μηνύματα πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Κάποιοι έχουν φέρει ήδη τον Ουζουνίδη, γράφει μέσω δημοσιευμάτων, μέσω Facebook λέει, και γράφουν ότι θα φέρει και τους δικούς του. Τους δικούς του. Νομίζουν ότι με αυτά κάνουν καλό στην ομάδα. Εντάξει. Άλλος φίλος σημειώνει ότι αν ο ΠΑΟΚ, αν χάσει λες την Ξάνθη, αν δεν κερδίσει, εντάξει, η Τούμπα δεν θα έχει κόσμο, λέει, με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δηλαδή, ακόμα και να γίνει κι άλλη στραβή τώρα, δεν γίνεται στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έτσι όπως είναι η κατάσταση, να έχει λιγότερους από 20-22.000 φιλάθλους, έτσι πιστεύω. Είναι, δηλαδή φαίνεται, το καταλαβαίνεις, και αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη ήταν απίστευτο. Απίστευτο και δείχνει τη διάθεση. Έτσι νομίζω. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Δεν κλείνουμε την αναφορά μας στα ποδοσφαιρικά. Κλείνουμε, επιστρέφουμε με μια συνομιλία που αφορά το χθεσινό παιχνίδι, τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Αυτή την ώρα στην Αθήνα παρουσιάζεται η νέα συμφωνία, στο θέσουμε έτσι, με τον Μίκαλ Σκίμπε, από το Βαγγέλη Γραμμένο. Θα έχουμε αργότερα ρεπορτάζ για ό,τι υπόθηκε. Γενέθλια σήμερα για τον Σάχοφ, τον Ουκρανό που σκόραρε και χθες στο Καθατζόγλιο, κλείνει τα 27. Μικρός είναι ακόμα. Ο Ουκρανός που έχει ένα ρόλο στον ΠΑΟΚ, έχει αυτή την ευκαιρία στο σκοράρισμα και το απέδειξε και πέρυσι. Φέτος δεν θα έχει τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής, άρα έναν ρόλο τον έχει, κάνει κάποια πράγματα σταθερά στο γήπεδο και μπορεί να βοηθήσει. Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους ποδοσφαιριστές που χθες αγωνίστηκαν σε αυτόν τον αγώνα κυπέλου του ΠΑΟΚ με τον Αιγινιακό. Ο goalkeeper του Αιγινιακού, ο Σάκης Οτόγιος, είναι στη γραμμή. Σάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους αγροτές σας. Πήγα να πω σε έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες του αγώνα, από τους πιο έμπειρους παίκτες κατηγορίας ολόκληρης, ίσως από τους πιο έμπειρους που παίζουν στα εθνικά πρωταθλήματα. Διάβαζα και χθες κάποια νούμερα εντυπωσιακά που έχεις όλα αυτά τα χρόνια. Αντέχεις ακόμα, έτσι? Θα πας μέχρι όσο Χαλκιάς παίζει ακόμα? Εντάξει, δεν θέλω να το πάω τόσο μακριά. 43 ο Χαλκιάς. Ναι, 43, ναι. 43. Εντάξει, μέχρι τώρα ευτυχώς στην καριέρα μου δεν είχα σοβαρούς τραυματισμούς. Πρόσεξα και αρκετά, η αλήθεια είναι αυτή. Και γι' αυτό νομίζω ότι είμαι ανταγωνιστικός ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Πιστεύω ότι αν μέχρι το τέλος της σεζόν δεν έχω τραυματισμούς και τέτοια, θα παίξω άλλη μια σεζόν. Α, είναι ο στόχος αυτός. Να πας και εσύ μέχρι τα 42 λογικά, έτσι, γιατί νομίζω ότι κλείνεις τα 42. Ναι. Να πας μέχρι 42. Ναι. Στο ευχόμαστε. Στο ευχόμαστε και ακόμα παραπάνω. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Μιλούσαμε και με τον προπονητή σου προχθές και πριν πάμε στο παιχνίδι. Σαν να έχει αλλάξει η κατάσταση στην ομάδα, έτσι. Τα πάντα, δηλαδή η ψυχολογία, η οργάνωση, η εικόνα στο γήπεδο από την αλλαγή στο διεκτυσιακό. Ναι. Σίγουρα έχει επηρεάσει θετικά, θα πω, την ομάδα. Αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι, ας πούμε, που κερδίσαμε την Καλαμαριά, μια ομάδα που έχει τελείως διαφορετικούς στόχους από εμάς. Είναι μια ομάδα που πάει να πρωταγωνιστήσει. Εμείς είμαστε μια ομάδα που θα παλέψει για τη σωτηρία της. Αυτό φαίνεται από την αλλαγή.
Οι άνθρωποι έχουν έρθει εδώ και 10 μέρες στην ομάδα. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος για να τους κρίνουμε, αλλά μέχρι τώρα βλέπουμε ότι γίνονται κάποια βήματα προς το καλύτερο. Σε θέματα οργάνωσης, σε οικονομικό, στα πάντα, στα πάντα. Σάκη, είναι ομογενής, ε. Ναι. Οι δύο ζουν στη Γερμανία. Και ο κύριος που εμφανίζεται και μιλάμε μαζί του είναι στην Ελλάδα εδώ, ο Βασίλης ο Ζήτνας. Μάλιστα. Πολύ θετικό να ασχολούνται άνθρωποι με το ελληνικό ποδόσφαιρο, να επενδύουν, να δίνουν λύσεις, γιατί προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά και τα καταλαβαίνουμε. Σίγουρα, και αυτό που θέλω να πω εγώ και εδώ και στην τοπική κοινωνία της, του Αιγινίου, θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει από ένα ξένο τόπο, να τους αγκαλιάσουμε, να τους κάνουμε να νιώσουν και αυτοί εδώ Αιγινιώτες, θα έλεγα, για να μπορέσουν να επενδύσουν όσο γίνεται περισσότερο σε αυτόν τον τόπο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια κοπόπολη 4.500 κατοίκων και έχει εδώ και 5 χρόνια ομάδα σε επαγγελματικές κατηγορίες. Βεβαίως. Και είναι και μια επιτυχία του κύριου Νιώπα που το άντεξε όσο άντεξε, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει, να ανταποκριθεί για παραπάνω χρόνια. Φυσικά. Εγώ επειδή έχει. Είχα την τύχη να ξεκινήσω από αυτή την ομάδα, να παίξω από τις τοπικά, από Α τοπικό και 2 χρονιές στη Δέλτα Εθνική. Και από εδώ πήρα μεταγραφή και πήγα στον Εθνικό. Ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε μόνος του τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν υπήρχε ανάλογη βοήθεια από κάποιους άλλους μεγαλομετόχους που θα τον βοηθούσαν, τουλάχιστον θα τον στηρίζαν κάπως οικονομικά. Όπως είπα, εδώ ο τόπος είναι Κωμόπολη, δεν είχε έσοδα μέσω εισιτηρίων και κάποιων διαφημίσεων, οπότε πάλευε μόνος του. Και αυτό που άντεξε τόσα χρόνια νομίζω ότι είναι ένας άθλος. Ναι, σωστά. Τώρα χθες, Σάκη, για το παιχνίδι, ήταν δύο διαφορετικές εικόνες στα ημίχρονα, και σε επίπεδο σκόρ αλλά και σε εικόνα, γιατί στο πρώτο είχατε διάστημα που ισορροπήσατε, είχατε διάστημα που κάνατε καλές φάσεις μέσα από οργανωμένες ενέργειες. Στο δεύτερο, σαν ο ΠΑΟΚ πήρε φόρα και δεν μπορούσατε να το ακολουθήσετε. Εντάξει, δεν μπορούμε να συγκριθούν οι δυναμικότητες των δύο ομάδων, σίγουρα. Όσο ήταν το έστικτο των νεαρών παιχτών να διακριθούν και να κάνουν, δώσανε τον υπερβάλλον ζήλο και παραπάνω από τις δυνάμεις τους. Και αυτό αντέξανε 50-60 λεπτά, δεν μπορούσαν να κρατήσουν άλλο. Και μετά, μην ξεχνάμε ότι και ο ΠΑΟΚ έκανε κάποιες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν πολυτέλεια σε πολλές ομάδες. Δηλαδή όταν μπαίνει ο ΜΑΚ αλλαγή, όταν μπαίνει ο Ελκαντουρί και κάποιοι τέτοιοι παίχτες, ο ΠΑΟΚ δυνάμωσε ακόμη περισσότερο σε σχέση με εμάς που φτάσαν τα παιδάκια στα ωριά τους σε θέματα κούρασης. Αυτό σε παραξένευσε, δηλαδή το ότι αντί να μπουν αλλαγές για τον ΠΑΟΚ κάποιοι επίσης νεαροί παίκτες που δεν έχουν χρόνο, μπήκανε βασικοί του ποδοσφαιριστές. Σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να πω στο σκεπτικό του προπονητή, γιατί ξέρω ότι την Κυριακή παίζουν ένα πολύ σημαντικό μάτς στην Ξάνθη και ίσως θα ήθελε να τους δώσει χρόνο συμμετοχής κάποια λεπτά ώστε να βρουν τα πατήματά τους για ενόψη του παιχνιδιού της Κυριακής. Έτσι θα το δικαιολογούσα εγώ. Ναι, ο ίδιος είπε ότι ήθελε να τους δώσει και αυτοπεποίθηση. Δηλαδή ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι, ότι μπορούν, ξέρω, να σκοράρουν και όπως για πρώτη φορά ο Καντουρί για να πάρουν αυτοπεποίθηση. Ήταν μέρος του σκεπτικού του, το οποίο εντάξει, ίσως να μην λέγεται εύκολα. Για μένα είναι σωστό έτσι όπως το σκέφτηκε, γιατί προέρχεται από ένα αποτέλεσμα που δεν είναι τόσο καλό με τον Πανιόνιο λόγω της ελλείψης που είχε και ο Πανιόνιος, πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά ήταν σε αυτές τις ομάδες υπάρχει πίεση από τον κόσμο ότι πρέπει να κερδίσεις και ήταν λογικό με μια εύκολη ομάδα θεωρητικά να βάλεις κάποια γκολ και να φτιάξεις την ψυχολογία σου. Πιστεύω πως ήταν σωστό το σκεπτικό. Είναι θεμητό, λες, Ναι, σίγουρα. Πες μου κάτι άλλο, γιατί μου λένε και οι συνάδελφοι, στο τέλος αντάλλαξες πρίς φανέλα του Πρίγιοβιτς. Ναι, η κόρη μου είναι 10 ετών και είναι άρρωστη με τον ΠΑΟΚ και μου ζήτησε να της φέρω μια φανέλα. Είπα κάποια παιδιά στην ομάδα που ήταν στις δεύτερες ομάδες του ΠΑΟΚ, ο Τσουλακίδης, ο Τοπαλίδης που αγωνιζόταν με τον ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέρανε να μου φέρουν μια μπλούζα στο ημίχρονο και σκέφτηκα μετά το τέλος του παιχνιδιού να τη ζητήσω από τον Πρίγιοβιτς. Και φυσικά ο άνθρωπος μου την έδωσε και με μεγάλη χαρά. Πες μου κάτι άλλο τώρα που ήταν και χθες ιδιαίτερο. Έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ, έβαζε γκολ ο Πρίγιοβιτς και τον είδες, μάλλον τον είδες, να τρέχει να παίρνει την μπάλα από τα δίχτυα. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό. Και μάλιστα με το σκορ 2-0-3-0. Αυτό σε προβλημάτισε, σε έδειξε ως αντίπαλο, δηλαδή μπορεί να το θεωρήσει και ως unfair. Όχι. Κοίταξε, σου είπα, αν είχαν τις εντολές του προπονητού τους ότι ξέρεις πρέπει να σκοράρεις για να φτιάξεις την ψυχολογία σου για να... πιστεύω ότι αυτές τις εντολές εκτελούσανε. Έτσι θέλω να πιστεύω.
Θεωρείς δηλαδή ότι σε μια πολύ πιεσμένη ομάδα που έχει κάποια πρόβλημα, δεν πάνε κάποια πράγματα καλά, ότι ναι, ακόμα και αυτό γίνεται για να ανέβει η αυτοπεποίθηση, η ψυχολογία, να παίξουν, να βάλουν και άλλα γκολ. Σίγουρα, σίγουρα. Και ειδικά όταν είσαι ένας επιθετικός, που εκεί ας πούμε ο ΠΑΟΚ δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση, ας πούμε, αφού βρίσκεται σε μια ομάδα που θεωρείται ότι είναι πιο αδύναμη και μπορεί και έχει και την ικανότητα να σκοράρει, σίγουρα θέλει να το κάνει. Και σίγουρα φαίνεται ότι ήθελε να παίξει. Είχε διάθεση. Ο άνθρωπος μπήκε από το... και στο πρώτο ημίχρονο φαίνονταν ότι έτρεχε, πάλευε, πίεζε. Είχε διάθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, το δικό σας, και βέβαια ποιοι είναι και οι στόχοι του Γενιακού? Ναι, κοιτάξτε, το πρωτάθλημα είναι ένα ιδιό ρυθμό πρωτάθλημα. Είναι ομάδες δύο ταχυτήτων. Είναι πέντε ομάδες, έξι που πιστεύω θα παλέψουν για τις δύο προνομιούχες θέσεις. Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι στην ίδια μοίρα, θα παλέψουν για να σωθούν. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές οι ομάδες. Ας αυτό το γκρουπ των ομάδων ανήκω και η δική μου. Πιστεύω ότι θα παλέψουμε για να σωθούμε. Έχουμε το υλικό, έχουμε ένα καλό κορμό. Σίγουρα θα χρειαστούν κάποιες ενισχύσεις στην ομάδα, αλλά γι' αυτά είναι αρμόδιος ο προπονητής και αυτός θα κρίνει. Αλλά πιστεύω ότι επειδή υπάρχει ένας κορμός γύρω στα 5 χρόνια παίζουμε μαζί κάποια παιδιά, άλλοι είναι 6 στην ομάδα. Όποιος καινούριος παίκτης έρθει στην ομάδα έχει το καλό ότι γρήγορα προσαρμόζεται και πιστεύω σε αυτό οφείλεται και η επιτυχία αυτής της ομάδος. Και πιστεύω ότι και στο τέλος θα τα καταφέρουμε να σωθούμε. Μάλιστα. Για ένα πρωτάθλημα, Σάκη, που δυστυχώς στιγματίζεται από πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ομάδες, οικονομικά κτλ. Στιγματίζεται από διάφορες κακές φήμες, μέχρι και καταγγελίες πρόσφατα του κυρίου Καλατζίδη με το δικό σας παιχνίδι για κυκλώματα, για προσπάθειες να τους προσεγγίσουν, να στήσουν παιχνίδια. Πώς τα ακούς όλα αυτά? Κοιτάξτε να σου πω, για αυτά, για αυτές τις καταγγελίες του κυρίου Καλατζίδη δεν θα μπορέσω να μιλήσω εγώ. Αυτός έχει μία άποψη, τον έχουν πλησιάσει, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Νομίζω τον έχει καλέσει ο αθλητικός δικαστής να μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ναι. Ναι, ωραία, θα δούμε τι θα πει ακριβώς. Και πάνω σε αυτό θα σχολιάσουμε. Τώρα, αν υπάρχουν αυτά τα θέματα, τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στις ομάδες, είναι γνωστό σίγουρα. Γιατί όταν πριν 4-5 χρόνια, ας πούμε, γιατί τα περισσότερα χρόνια της καριέρας μου αγωνίζομαι σε ομάδες της Β' Εθνικής, ήταν ένα ποσό που πέρα γύρω στις 250.000 με 300 από τηλεοπτικά, από ΟΠΑΠ και από τέτοια. Τώρα αυτά έχουν όλα εξαφανιστεί. Όταν πρέπει μια ομάδα, ας πούμε, στυλ του Γενιακού να κατέβει 3 φορές στην Κρήτη να παίξει με Εργοτέλη, Όφη και Κισαμικό, Χανιά, τώρα που έχει γίνει η συγχώνευση, φανταστείτε τι έξοδα χρειάζονται. Και όταν είναι κάποιες ομάδες στο στυλ του Γενιακού που δεν έχουν έσοδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Τώρα πιστεύω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα θα φανεί και πόσες ομάδες θα αντέξουν, γιατί πιστεύω ότι κάποιες ομάδες δεν θα αντέξουν οικονομικά. Όπως ο Αχαρναϊκός, Όπως ο Αχαρναϊκός, ναι, σίγουρα. Και κάποιες άλλες ομάδες που θα έχουν κάποιες προσφυγές που θα έρχονται από παίχτες που ήταν στις προηγούμενες χρονιές της ομάδας και έχουν φύγει. Επειδή εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ στο Γήνιο, δεν έχουμε προσφυγές. Είμαστε και από τις λίγες ομάδες που έχουν πάρει και αδειοδότηση, γι' αυτό κάναμε και κάποιες μεταγραφές άνω των 23 ετών. Πιστεύω, γι' αυτό σου λέω ότι πιστεύω ότι μπορούμε να σωθούμε. Μάλιστα. Να σου ευχηθούμε καλή πορεία πραγματικά, με υγεία για σένα και πράγματι να συνεχίσεις να παίζεις και του χρόνου. Ό,τι καλύτερο, Σάκη, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον goalkeeper του Γενιακού, τον Σάκη τον Τόλιο, ο οποίος κλείνει τα 41 του χρόνια. Έχει παίξει πάνω από 300-400 παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία, παλιότερα και στις ομάδες πρώτης κατηγορίας. Από τους πιο έμπειρους όχι μόνο στον Γενιακό, στην κατηγορία, αλλά στα ελληνικά γήπεδα. Πλέον ο Τόλιος, και λέγαμε για τον Χαλκιά, ο οποίος ο Κώστας Χαλκιάς, έπαιξε και χθες στο Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό ότι συνεχίζει την Παναχαϊκή. Στα 43 του. 43 του γράφει ιστορία ο Χαλκιάς και συνεχίζει για να βοηθήσει, ας πούμε, και την προσπάθεια του Κώστα Κατσουράνη να επαναφέρει την Παναχαϊκή στην πρώτη κατηγορία. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε σιγά σιγά από πέρυσι, συνεχίζεται. Υγιής προσπάθεια. Ακούσαμε και τον Κατσουράνη πριν λίγες μέρες να μας μιλάει για αυτό το οποίο γίνεται στην Πάτρα. Για να πάμε στα γραφέα της ΕΠΟ να ακούσουμε τον προπονητή της Εθνικής, τον κύριο Σκύπε, και τον πρόεδρο της ΕΠΟ.
στην παρουσίαση. Of the Greeks, of course, living in Greece, but also for all the Greeks living abroad, and because of this, I think it is very important and also necessary to play international matches, not just in the stadium of Piraeus. Όπως γνωρίζετε, ο προπονητής προέρχεται, είναι Γερμανός. Είναι Γερμανός. Ο προπονητής μας, όπως γνωρίζετε, έχει εργαστεί και για 4 χρόνια ως προπονητής στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. Η γερμανική λοιπόν εθνική ομάδα ήταν μια ομάδα που αγωνιζόταν και στη Βρέμη και στο Βερολίνο και στην Καζερσλάουντερ και στο Μόναχο. Πηγαίνανε σε πάρα πολλές πόλεις. Καλό λοιπόν θα ήταν να γίνει αυτό και στην Ελλάδα, διότι η εθνική ομάδα είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Αναγνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή το στάδιο με τις ψηλότερες προδιαγραφές είναι το Καραϊσκάκης, αλλά το στάδιο στον Πειραιά, αλλά το γήπεδο στον Πειραιά, με συγχωρείτε, αλλά θα είναι πρέπει όμως η εθνική να μπορεί να αγωνίζεται και σε άλλες πόλεις που θα μπορούσε να αγωνιστεί και στο Βορρά να αγωνιστεί και σε κάποιο νησί, θα ήταν καλό και για τους ποδοσφαιριστές αυτό. Πρέπει όμως να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί. Επανέλαβε ότι η εθνική ομάδα είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων, τόσο αυτών που ζουν στην Ελλάδα, αλλά όσο και αυτών που ζουν στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν κάτι που το θεωρεί σημαντικό και απαραίτητο να αγωνίζεται η εθνική και εκτός του Καραϊσκάκης. Περιβολάρης από Sport Day. Σιδεροκέφαλος για τα επόμενα 2 χρόνια να ευχηθούμε και επιτυχίες. Θέλω να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημα του συναδέλφου σχετικά με το πρόβλημα που υπήρχε τα 2 προηγούμενα χρόνια με τους παίχτες που δεν ήταν βασικές ομάδες τους. Να ρωτήσω για να έχουμε μια περαιτέρω εξειδίκευση, δεδομένου ότι η δουλειά του βασίστηκε τα 2 προηγούμενα χρόνια σε ένα σταθερό γκρουπ κάποιων 18-20 ποδοσφαιριστών και κάποιες αλλαγές ανάλογα με τους τραυματισμούς. Αν αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο έκανε κάποιες κλήσεις, δηλαδή να μην είναι κάποιοι παίχτες που είναι σταθεροί, αλλά βλέποντας και ποιοι ποδοσφαιριστές είναι βασικοί στις ομάδες τους, και να μιλήσουμε και με ονόματα, γιατί εμείς είχαμε ως δημοσιογράφοι και το ρόλο της κριτικής, του κακού ή μεταφέροντας αυτό που λένε και οι φίλαθλοι, αν θα δούμε ποδοσφαιριστές όπως ο Μπακάκης που παίζει βασικό στην ΑΕΚ, όπως ο Κούτρης που παίζει βασικό στον Ολυμπιακό, όπως ο Σιώβας, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Μια απάντηση λοιπόν σε όλα αυτά που ανέφερα. Ευχαριστώ. As I said before, it is very important that the players are going to play in their clubs. And we have to have a look on this at first. And on the other hand, it is also necessary to have a lot of players in the team which are playing on a very good international level. So if you are playing in a very good team and you are playing not all time, but you are playing on a very good international level, of course you will play also for the Greek national team. But I will explain it by one player, it's Apostolos Velios. When he was playing for Heracles Saloniki, he was doing very good. He was scoring a lot of times for Heracles. I saw him many times. He has very good movements all the time, going to the first post, and he was in a good shape. Then he decided to go back to England, where he stayed before. The first time was not really good for him, and the second time is also not good for him. So I think it is also up to the players, up to the agents of the players, to decide where they have to go, what they have to do. They have to play. In the last 1.5 years, he lost a lot of self-confidence because he was not playing in his team. So, but on the other hand, me and my colleagues, we tried to look for other strikers as well, but Karelis was injured, and a lot of other players, especially in Greece, they are not playing in all the, let me say, bigger teams in Greece. Foreign players are going to be strikers, so it is also not so easy for us. But, and first of all, I would like to say to this player, to Velios, but also to a lot of other players, it is up to them now to look for other clubs, to play,
to play, and if they are going to play, and if they are in a good performance, they will be called from the Greece national team again. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές να παίζουν. Αυτό κοιτάζει πρώτα ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγωνίζονται σε ομάδες που αγωνίζονται σε υψηλό διεθνές επίπεδο. Αν λοιπόν κάποιος αγωνίζεται πολύ, αλλά δεν είναι σε μια ομάδα τόσο, που δεν αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο, μπορεί να κληθεί κάποιος που παίζει λιγότερο, αλλά βρίσκεται σε μια ομάδα που αγωνίζεται σε πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, του Απόστολου του Βέλιου που έπαιζε στον Ηρακλή, ήταν πολύ καλός, είχε πάρα πολύ καλές κινήσεις, έβγαινε στο πρώτο δοκάρι συνέχεια. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε να γυρίσει στην Αγγλία, παρόλο που η πρώτη φορά δεν του είχε πάει καλά. Πάλι η δεύτερη φορά δεν του πήγε καλά. Εξαρτάται λοιπόν από τους ποδοσφαιριστές που θα αποφασίσουν να πάνε σε ποια ομάδα, από τους διαμεσολαβητές, φυσικά τους ατζέντιδες. Ο Βέλιος ως αποτέλεσμα εδώ και 1,5 χρόνο που δεν πήγαινε καλά, έχασε την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά του. Κοιτάνε λοιπόν και αυτός και ο συνεργάτος του άλλους επιθετικούς, ας πούμε ο Καρίδης που αναφέρατε, ήταν τραυματίας, δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Οι μεγάλες ομάδες δυστυχώς δεν διαθέτουν πολλούς Έλληνες επιθετικούς στη σύνθεσή τους. Θέλει λοιπόν να συμβουλεύσει τους ποδοσφαιριστές, όπως θα συμβουλεύσει και το Βέλιο, για παράδειγμα, να κοιτάζουν να πηγαίνουν σε ομάδες στις οποίες θα μπορούν να παίζουν, το είπε τρεις φορές, να παίζουν και να παίζουν, και αν παίζουν θα κληθούν αντίστοιχα και στην εθνική ομάδα. Αποστόλης Λάμπος από Νόβα. Μία ερώτηση για τον κύριο Γραμμένο, που αφορά στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής, που πάρα πολλά χρόνια ακούμε ότι γίνονται προσπάθειες για να βρει το δικό της σπίτι, που δεν θα έχει προβλήματα με ότι μπορεί να καταδαφιστεί ή κάτι τέτοιο, και αν θα είναι στην Αθήνα. Και μία ερώτηση για τον κύριο Σκίμπε, αν στο πλαίσιο αυτό που θέλει να έχει συνεργασία με τους προπονητές της Super League, πότε επίκειται η συνάντηση που πρόκειται να κάνει με τους προπονητές Super League και τι θα τους ζητήσει από αυτούς, και αν θα επιδιώξει ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία από το να βρίσκονται δύο φορές το χρόνο. Αποτελεί έναν από τους μεγάλους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση της Ομοσπονδίας, η εξέβρεση χώρου και κατακολουθίαν η δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου της Εθνικής Ομάδας. Είμαστε της άποψης ότι δεν μπορείς να έχεις πολλές απαιτήσεις από τα εθνικά σου συγκροτήματα, μην ξεχνάμε και τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες, των μικρότερων ηλικιών δηλαδή, όταν δεν έχεις ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο. Ναι, είναι από τους μεγάλους στόχους και θα φροντίσουμε μέσω των προγραμμάτων που τρέχουν και έτρεχαν, δεν τρέχουν τώρα, της UEFA και της FIFA, ώστε να κάνουμε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο, γιατί αν θέλεις να έχεις καλή εθνική ομάδα, καλές εθνικές ομάδες, ξεκινάς από την υποδομή σου. Και σήμερα η υποδομή δεν είναι αυτή που σου επιτρέπει να θέτεις και πολύ μεγάλους στόχους. Να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε, να ακούσουμε και τον προπονητή. As coaches again, I think first of all it is very important that you face each other, that you know what is going on in the clubs, that you are in a good relationship with the coaches, that you are always have the possibility to have the coach directly on the phone, if you like, to ask him something, or if you are interested to hear something maybe out of his club. And also it is very important for the coaches of the clubs that they are all the time that it is possible to call the coach of the A national team. Yeah, because of this, I think this will be the most important thing, to face each other, to discuss about the next months, what's going on in the clubs, especially what is the plan for the summer with the national team players, and this it is. Θέλουν στο μέλλον να συναντιούνται τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο. Πριν από λίγο καιρό, πριν την έναρξη της φετινής σεζόν, έστειλε ένα χαρτί στους προπονητές, τους ενημέρωσε ότι θα συναντηθούν μετά την λήξη των προκριματικών για το παγκόσμιο, ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν για το τι μέλλει γενέστε για τους επόμενους μήνες. Υπολογίζω ότι η συνάντηση θα γίνει, προτιμάει να γίνει μετά την κλήρωση του Nations League, της Λίγκας των Εθνών στις 24 πρώτου που θα γίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διάλογος, να βρεθούν αντιμέτωποι, να μιλάνε, να ξέρει ο προπονητής μας τι
έχει γίνεται στις ομάδες, να είναι άμεσα διαθέσιμοι, να μπορεί να τους βρει ανά πάσα στιγμή στο τηλέφωνο και από την αντίστοιχα οι προπονητές των ομάδων να μπορούν να ρωτήσουν οποιαδήποτε στιγμή ό,τι θέλουν τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Θα βρεθούν λοιπόν αντιμέτωποι, θα κάτσουν μαζί, θα τους ενημερώσει και τι σχέδιο έχει γιατί τι θα χρειαστεί να γίνει με τους παίκτες της εθνικής στο προσαχές καλοκαίρι και γενικά να υπάρχει διάλογος και καλή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Δημήτρης Ρούσος από τον Καζέτα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σκίμπε αν έχει επεξεργαστεί το νέο σύστημα των προκριματικών, αν έχει κάνει τη σύγκριση με αυτό που ίσχυε σήμερα και αν πιστεύει ότι η Ελλάδα, σαν χώρα ενός συγκεκριμένου αγωνιστικού επίπεδου, θα την ευνοήσει ή θα την φέρει σε πιο δύσκολη κατάσταση ο νέος τρόπος, η νέα διαδικασία για την πρόκριση στην επόμενη σπουδαία μεγαλύτερη οργάνωση. Ευχαριστώ. Yeah, this it will be quite interesting for us and for every country and every national team in Europe. And I will be happy, I think, as nearly all the other coaches in Europe, that we don't have any more friendly matches. Because if you are in a competition, it is all the time better for everyone to be in a competition and not just playing for friendship. On the other hand, I think that we, until now, we've reached a better level than we had 2 years before. We are competitive, but on the other hand, as I said before, there is a gap, sometimes a small gap between us and Belgium, sometimes maybe a bigger gap, as in the first match against Croatia. We have to close this gap. And we are able to do this, and we will show that we are able to do this. And we will be competitive during the next qualification. And as you all know, it will be not easier to qualify, but more teams will be qualified for the European Championships than for the World Cup in Russia. So I think... Yes, it is good for us to be competitive in the group where we are going to start in Nations League, and we will show that we are competitive on this level. And later on, for the qualification round for the next European Championships, we have to look what is going on there. But we are all the time able, minimum, to be second in our group, and we will show this as well. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διοργάνωση και για την εθνική μας ομάδα και για κάθε εθνική ομάδα. Είναι πολύ χαρούμενος και αυτός και είναι σίγουρος ότι είναι εξίσου χαρούμενοι και οι υπόλοιποι προπονητές για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν φιλικοί αγώνες, γιατί όταν είσαι μέσα σε μια διοργάνωση παίζεις καλύτερα ή είναι πιο ανταγωνιστικό το επίπεδο. Μέχρι τώρα... Λοιπόν, θεωρεί ότι είμαστε σε καλό στάδιο, σε καλό επίπεδο η εθνική μας ομάδα, είναι πιο ανταγωνιστική, είναι πολύ ανταγωνιστική. Υπάρχει, όπως σας είπα, ένα μικρό κενό, π.χ. Υπάρχει ένα κενό με το Βέλγιο, υπήρξε ένα κενό στον πρώτο αγώνα που παίξαμε ενάντια στην Κροατία. Πρέπει να μπορέσουμε να καλύψουμε, να πληρώσουμε αυτό το κενό. Πιστεύει ότι θα είμαστε εξίσου ανταγωνιστικοί. Παραμένει το γεγονός, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προκρίνονται πιο πολλές ομάδες σε αυτή την περίπτωση σε σύγκριση με το πόσες προκρίθηκαν για το παγκόσμιο κύπελο. Πιστεύει λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να δείξουμε το ανταγωνιστικό πρόσωπο που έχουμε και θεωρεί ότι θα είμαστε τουλάχιστον δεύτεροι στον όμιλό μας. Αυτά και από ένα κομμάτι της παρουσίασης του κυρίου Σκίμπε από τον Βαγγέλη Γραμμένο, της ανανέωσης εργασίας για άλλα 2 χρόνια. Με τις απόψεις του Γερμανού προπονητή για παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής στους συλλόγους και... Λέει αυτό το ότι θα πρέπει εκείνοι να προβληματιστούν που θα πάνε για να παίζουν, ώστε εγώ να τους καλώ. Έτσι λέει. Ακούστε και το προπονητικό κέντρο για τη νέα διοργάνωση των προγραμματικών του Euro. Ο Σκύπη που συνεχίζει για άλλα 2 χρόνια βγήκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει παίχτης με ενοχλήσεις. Είναι ο Τζάλμα Κάμπος. Αισθάνεται ενοχλήσεις στο δικέφαλο. Είναι ζήτημα.
θα αξιολογηθεί καλύτερα και την Παρασκευή. Η προπόνηση θα γίνει στην Τούμπα. Αλλά αν τυχόν δεν μπορεί να αγωνιστεί, αυτό μπορεί να έχει έτσι, πολλές έτσι, αλυσιδωτές αλλαγές στην δεκάδα του ΠΑΟΚ. Θα δούμε όμως και αύριο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο Τζαν Μακάμπος μέσα από την προπόνηση. Πάμε γρήγορα τελευταίο διάλειμμα για την εκπομπή, για το ΠΑΟΚ ΟΣΑΡ και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι μέχρι τις 2. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι, τελευταίο δεκάλεπτο για το ΠΑΟΚ Κοτσέρα. Επαναλαμβάνω, μέσα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, η οποία τελείωσε. Καταρχάς, θυμίζουμε για όσους δεν ενημερώθηκαν από το πρωί ότι δεν ξεκίνησε καλά η μέρα με ένα ατύχημα του Ζαμπράνο. Του έφυγε το αυτοκίνητο σε ένα χαντάκι πηγαίνοντας στην προπόνηση. Ευτυχώς δεν χτύπησε ο ποδοσφαιριστής. Ήταν ατύχημα που δεν προκάλεσε έτσι σοβαρό πρόβλημα στον παίκτη, που λίγο φοβήθηκε, έχασε τον έλεγχο πίσω από ένα φορτηγό. Ταξίζει λίγο σοκαρίστηκε, αλλά δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα πάντως. Και μέσα στην προπόνηση προέκυψε ένα ακόμα θέμα με τον Τζαν Μακάμπος. Ενοχλήσει στο δικέφαλο. Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί είτε έχει κάτι είτε δεν έχει. Είναι στα πρόθυρα. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι είναι αμφίβολος για το Σάββατο. Αύριο σαφώς θα εξεταστεί και πάλι και θα πάρθει απόφαση αν μπορεί ή δεν μπορεί. Αν μπορεί, εντάξει, αν δεν μπορεί, εκεί θα πρέπει να σκεφτεί πολλά πράγματα ο Λουτσέσκου για το σχήμα που θα παρατάξει, για θέσεις. Για άλλη μια φορά θα τονίσουμε ότι έχει πρόβλημα, ειδικά πίσω αριστερά στην άμυνα, έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Έχει αποφασίσει μέχρι τώρα να χρησιμοποιεί το Βιερίνια. Νομίζω όλοι ξέρουν και ο ίδιος το ξέρει ότι φυσικά στερεί από την επίθεση του ΠΑΟΚ έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Μέχρι τώρα στα δύο τελευταία παιχνίδια αποφάσιζε να τον ξεκινάει από εκεί και να έχει ένα πολύ καλό δίδυμο από την πλευρά. Τώρα τι θα κάνει που δεν είναι καλά ο Μακ, που δεν είναι καλά ο Κάμπος, που έχει θέμα στα αριστερά, πώς θα συνδυάσει όλη αυτή η κατάσταση και θα βρει λύσεις για τα άκρα, εκείνος ξέρει. Έχει παίχτες, όχι για αριστερό μπακ. Εκεί είναι πιο πολύ πάει σε επίπεδο αλχημίας το τι θα κάνει. Για τα άκρα, εντάξει, έχει κάποιες επιλογές. Θα δούμε τι θα αποφασίσει αύριο, πρώτα απ' όλα για την αποστολή και αργότερα για την ενδεκάδα του Σαββάτου. Λοιπόν, δεν βγήκαν ακόμα διαιτές για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Θυμίζουμε, Σάββατο μεσημέρι Τρίπολη Κέρκυρα, Σάββατο απόγευμα 5 και 4 Ξάνθη ΠΑΟΚ, Σάββατο βράδυ Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης, Κυριακή μεσημέρι Παναθηναϊκός Πανιώνιος, Κυριακή απόγευμα 2 παιχνίδια ΑΕΛ ΠΑΣ Γιάννενα Λαμία Πανετολικός, Κυριακή βράδυ Λεβαδιακός ΑΕΚ και τη Δευτέρα Πλατανιάς Ατρόμητος. Τη Δευτέρα έχουμε κλήρωση κυπέλου νωρίς το πρωί και μάλιστα θα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 πριν τις γιορτές. Αν και δεν πέρασε η Εθνική στο Μουντιάλ και τα ημερομηνίες δεν πολύ πιέζουν, θα γίνουν αγώνες στο Δεκέμβριο. Φέτος δεν έχουμε και play-off. Φέτος το καλοκαίρι θα είναι μεγάλο για τις ομάδες. Δεν θα τελειώσει κανείς τον Ιούνιο, θα τελειώσουν όλοι από νωρίς και θα δούμε πώς θα καλύψουν τον χρόνο τους. Τέλος πάντων. Λέγαμε για το κύπελο, τη Δευτέρα η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε πρώτος. Κληρώνονται οι 8 πρώτοι με 8 δεύτερους. Έτυχε φέτος και να μην έχουμε πολλές εκπλήξεις και οι μεγάλοι, ουσιαστικά και θεωρητικά, να είναι όλοι πρώτοι στους ομίλους. Άρα δεν θα έχουμε μεγάλο ντέρμπι στην φάση των 16. Μέχρι στιγμής, και επειδή έχουμε και σήμερα παιχνίδια βεβαίως με κορυφαίους στο Απόλλων Πόντου Λεβαδιακός, παίζεται πρόκριση. Μέχρι στιγμής, οι 5 σίγουροι δεύτεροι, άρα και πιθανή αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, είναι ο Πλατανιάς, η Λαμία, τα Τρίκαλα, ο Αστέρας Τρίπολης. Τέσσερις είναι αυτοί. Και από εκεί πέρα
Λεβαδιακός ή Απόλλων, νομίζω ότι δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, ήταν στον Όμιλο. Πανετολικός ή Πανσεραϊκός, είναι και ο Εργοτέλης, αυτός είναι ο πέμπτος, ο Εργοτέλης είναι πέμπτος και προφανώς είναι μια καλή επιλογή. Λοιπόν, ΠΑΣ Γιάννενα ή Πανιόνιος και Λάρισα, η οποία προκρίθηκε χθες, και άλλη ομάδα λοιπόν σίγουρη. Άρα σίγουρος, Πλατανιάς ως δεύτερος, Λαμία, Τρίκαλα, Αστέρας, Τρίπολης και Λάρισα. Και από εκεί πέρα κάποια ζευγάρια. Αύριο, μάλλον το απόγευμα θα οριστικοποιηθούν όλα αυτά. Ντέρμπι μεγάλο δεν θα βγει στη φάση των 16. Δευτέρα μεσημέρι θα μάθουμε ποιον θα πρέπει να αποκλείσει ο ΠΑΟΚ, ο κυπελούχος ΠΑΟΚ, για να συνεχίσει και στους 8. Βεβαίως και το κύπελο είναι στόχος για τον ΠΑΟΚ. Στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται τα θέματα. Στον Παναθηναϊκό, όπου τώρα το ζήτημα δεν είναι πόσοι θα μάλλον αν θα φύγουν παίχτες, ούτε καν πόσοι, γιατί θα είναι πολλοί τώρα τον Γενάρη. Το ζήτημα είναι αν θα τους πείσει ο Παναθηναϊκός να φύγουν και να έχει εκείνος όφελος, μέσα από πώληση δηλαδή, ή αν χάσει κάποιον με προσφυγή και αυτός ο παίχτης πάει σε άλλη ομάδα. Κάπου στο βάθος όλοι καταλαβαίνουν ότι θα υπάρχουν και άλλες ελληνικές ομάδες και ο ΠΑΟΚ μεταξύ αυτών. Είδαμε το πρωί ρεπορτάζ από πλευράς ΑΕΚ και μια τοποθέτηση ότι δεν πρόκειται να πάρει παίχτη του Παναθηναϊκού που θα φύγει από προσφυγή. Βλέπουμε ρεπορτάζ για τον Μολέδο ότι έχει συμφωνήσει αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό να μην φύγει με προσφυγή, δηλαδή έδωσε το λόγο του ότι θα συνεργαστεί με τον Παναθηναϊκό και θα πουληθεί. Έτσι. Είναι και ο Χουλτ μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό με παίκτες οι οποίοι είναι στο μετέχμιο. Δηλαδή, όχι πώς θα φύγουν, όχι αν θα φύγουν, πώς θα φύγουν. Ο Χουλτ, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, δεν έχει συμφωνήσει για να παραχωρηθεί από τον Παναθηναϊκό και είναι πιο πιθανό να κάνει προσφυγή. Αυτά, ένα λεπτό πριν τις 2. Κλείνουμε την εκπομπή, δίνουμε πάσα αμέσως στην εκπομπή Full Επίθεση με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη, μαζί σας μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι με ΠΑΟΚ 24, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.